ΑΟ Sports, σήμερα Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου. Στο μικροσκόπιο της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συλλόγων το Fair Play, το σύστημα των μεταγραφών, το οικονομικό Fair Play καθώς ο σχεδιασμός των ευρωπαϊκών διοργανώσεων από το 2021 έως το 2024 βρέθηκαν στο επίκεντρο συζητήσεων κατά την 19η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συλλόγων του Ποδοσφαίρου. Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε στη Γενέβη και κατά τη διάρκεια των εργασιών της οι 162 αντιπρόσωποι σωματείων εξέλεξαν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα οποία μετά την εκλογή τους καταρτίστηκαν σε σώμα. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, πρόεδρος εκλέγηκε ο Ανδρέα Νιέλη της Juventus, πρώτος αντιπρόεδρος ο Πέδρο Λόπες Χιμένες της Real Madrid, δεύτερος αντιπρόεδρος ο Έντβιν Βάρτεσάρ του Άγιαξ, τρίτος αντιπρόεδρος ο Ντάριους Μλιουτόσκι της Λέγκια Βαρσοβίας και τέταρτος αντιπρόεδρος ο Άκη Ρί Χάλτη της Ελσίνκη. Μπορεί η ευρεία ήττα που δέχτηκε χθες η Εθνική Νέων κάτω των 21 από τη Σουηδία με 4-1 να έφερε μια σχετική απογοήτευση, ωστόσο τίποτα δεν κρίθηκε μέσα από δύο αγώνες στο ξεκίνημα της νέας διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21. Η Εθνική με απολογισμό 3 βαθμούς σε 2 αγωνιστικές δικαιούται να ελπίζει, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα παρουσιαστεί καλύτερη στις επόμενες υποχρεώσεις της. Στις 5 Οκτωβρίου αγωνίζεται εντός με την Τουρκία και στις 10 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει εντός έδρας το Βελγίο. Η Σερβία πήρε μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Ιρλανδίας και έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στο Μουντιάλ του 2018. Η Ισπανία συνέτριψε το Λίχτενστάιν με 8-0 και θέλει άλλη μια νίκη για να σφραγίσει το εισιτήριό της για τη Ρωσία, ενώ στον ένατον όμιλο τα πράγματα περιπλέχτηκαν με τις χθεσινές νίκες της Τουρκίας επί της Κροατίας και της Ισλανδίας επί της Ουκρανίας. Αναλυτικά σε αναμετρήσεις για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2018 στην Ευρωπαϊκή Ζώνη σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Για τον 4ο όμιλο, Ιρλανδία-Σερβία 0-1, Αυστρία-Γεωργία 1-1, Μολδαβία-Ουαλία 0-2. Στη βαθμολογία, πρωτοπορεί η Σερβία με 18 βαθμούς, ακολουθεί ο Αλία στη δεύτερη θέση με 14 και η Ιρλανδία με 13 βαθμούς στην τρίτη θέση. Για τον 7ο όμιλο, Ιταλία-Ισραήλ 1-0 και Λίχτενστάιν-Ισπανία 0-8. Η 30χρονη Βραζιλιάνα Τζουλιάνα Καετάνο είναι η επιλογή του Αλεξάνδρ Μπόσκοβιτς για μία από τις θέσεις των ακραίων επιθετικών στη γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Ανόρθωσης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Πετόσφαιρας Γυναικών του Συλλόγου ήρθε σε συμφωνία με την Καετάνο, η οποία αναμένεται στην Κύπρο την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου για να αρχίσει άμεσα προπονήσεις. Συνεχής ροή ειδήσεων από τον Alpha Sports TV και τα social media του σταθμού μας.